πριν από λιγότερο από 2 μήνες κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, ο τίτλος είναι «Los Buenos Antifascistas», και προσπάθησα με αυτό το βιβλίο να αναδείξω μια άγνωστη ιστορία στη χώρα μας. Είναι η ιστορία των Ελλήνων εθελοντών που πήραν μέρος στον Ισπανικό Εμφύλιο. Η ελληνική ιστορία τους άφησε περίπου στη σκιά τους, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτούς, και όλα ξεκίνησαν όταν περίπου 2,5 χρόνια πριν διάβασα μια συνέντευξη μιας Ισπανίδας, μια Ισπανική εφημερίδα, η οποία είχε 2 επώνυμα, το ένα ήταν ελληνικό, Τσάκος. Έψαξα να βρω την ιστορία της, είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Είναι η κόρη ενός Έλληνα εθελοντή του Ισπανικού Εμφυλίου και μιας Ισπανίδας, οι οποίοι ερωτεύτηκαν στον καιρό του πολέμου, του Ισπανικού πολέμου, και ακολούθησε μια περιπετειώδη ζωή από τις πιο συγκλονιστικές ζωές που έχω ακούσει να διηγούνται. Με αφορμή αυτή την ιστορία και την αφήγηση αυτής της γυναίκας, την οποία συνάντησα στην πόλη του Αλμπαθέτε στην Ισπανία, έψαξα την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων εθελοντών. Βρήκα τα αρχεία του Ισπανικού Εμφυλίου και μέσα από τα αρχεία αυτά προσπάθησα να αναδείξω την ιστορία τους. Είναι περίπου 400 άνθρωποι που είχαν πραγματικά συγκλονιστικές ζωές, 400 Έλληνες και Κύπροι, οι οποίοι ξεκίνησαν από πολλές διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, εκείνα τα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου, για να πάνε να πολεμήσουν τον εθνικισμό μιας χώρας με την οποία δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν η δική τους χώρα. Ήταν Έλληνες και Κύπροι από την Ελλάδα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Σοβιετική Ένωση τότε, από χώρες της Ευρώπης, ακόμα και από την Αίγυπτο. Έχω βρει περιπτώσεις Ελλήνων που ξεκίνησαν από την Αίγυπτο για να πάνε στην Ισπανία. Περίπου 100 από αυτούς άφησαν τις ζωές τους στη γη της Ιβηρικής, και οι υπόλοιποι όταν έφυγαν από εκεί δεν είχαν πάντα καλή τύχη. Άλλοι κυνηγήθηκαν από το καθεστώς Μεταξά την εποχή εκείνη, στο 38-39. Άλλοι υπέφεραν έπεσαν στις περίφημες δίκες του Στάλιν και είχαν μια ανάλογη πορεία, και αρκετοί ακόμα που κατέφυγαν σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στιγματιστεί για την υπόλοιπη ζωή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί από αυτούς άλλαξαν όνομα και επώνυμο για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αυτό που έκαναν είναι συγκλονιστικό, είναι μοναδικό. Ήταν το κομμάτι, αυτοί οι Έλληνες ήταν το κομμάτι μιας μεγάλης ομάδας, η οποία μπορεί να έφτανε τις 55 με 60 χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο, από 53 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι έφυγαν από τις χώρες τους για να πολεμήσουν τον εθνικισμό της Ισπανίας και του Φράγκο, ο οποίος απείλησε τη δημοκρατία. Μέσα από το βιβλίο και ψάχνοντας όλη αυτή την ιστορία, νομίζω ότι, ή τουλάχιστον προσπάθησα να φωτίσω πολλά παράλληλα γεγονότα που συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα, τι συνέβαινε τα τελευταία εκείνα χρόνια του Μεσοπολέμου στον κόσμο, τι συνέβαινε στην Ευρώπη, όπου οι μισές περίπου χώρες είχαν σκεπαστεί από το φάντασμα του εθνικισμού και του ναζισμού, τι συνέβαινε στην Ελλάδα με τη δικτατορία Μεταξά, τι συνέβαινε με τους Έλληνες εμπόρους όπλων, οι οποίοι παρά τις διεθνείς απαγορεύσεις τροφοδοτούσαν και τις δύο πλευρές των εμπλεκομένων, τι συνέβαινε, και αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, με τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος ήταν απεσταλμένος της Καθημερινής, δεν ήταν καθόλου φιδωλός στις θετικές, καλά ακούσατε, θετικές για το Φράγκο ανταποκρίσεις που έστελνε τότε για την Καθημερινή. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι Έλληνες, έμειναν, όπως είπαμε και στην αρχή, στη σκιά της ιστορίας, παρότι οι ίδιοι Ισπανοί που αξιολογούσαν τις επιδόσεις τους έγραφαν πολύ συχνά «Μπουένο αντιφασίστα» για κάποιον ή για κάποιους, και από εκεί προήλθε και ο τίτλος του βιβλίου. Και τέλος να πω ότι έγιναν και σημείο αναφοράς αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι Έλληνες, από τον ίδιο τον Έρνεστ Χέμινγκουέι, ο οποίος σε ένα βιβλίο του που λέγεται 4 ιστορίες για την Ισπανία, στις 2 από αυτές τις ιστορίες πρωταγωνιστούν Έλληνες, και μέσα από τις περιγραφές του Χέμινγκουέι αναδεικνύεται το πάθος που έδειξαν για αυτόν τον πόλεμο.